Κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλα, συζητήθηκε το έργο που πραγματοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο 5ο Γυμνάσιο στην Χερσόνησο της Παναγίας. Στο μεταξύ, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φιλιππός Φιλιππίδης συζήτηκε και τα δύο για τα δύο θέματα της έκτακτης συνεδρίασης, που και τα δύο ψηφίστηκαν ομόφωνα, ενώ διατίθεται ποσό 15.000 ευρώ προκειμένου με μειοδοτικό διαγωνισμό να αναδειχτούν οι ελεγκτές, που θα είναι οι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι θα κάνουν έλεγχο σε 93 παιδικές χαρές στο Δήμο Καβάλας. Θα πιστοποιήσουν για τα παιχνίδια που αυτές οι παιδικές χαρές διαθέτουν και για την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Φιλιππίδης, λόγω της ιδιομορφίας του προβλήματος, κάποιες παιδικές χαρές θα κλείσουν. Παράλληλα με τους ελέγχους, θα υπάρχει και έργο για τις ανακαινήσεις που θα πρέπει να γίνονται στις παιδικές χαρές προκειμένου αυτές να πιστοποιηθούν. Έργο που θα εκτελείται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για την ανακαίνιση του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται επί της οδού Θεοδόρου Πουλίδου το 5ο Γυμνάσιο. Το σχολείο φέτος δεν λειτουργεί, πρέπει όμως να λειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Γι' αυτό και η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για να αποφασίσει για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου, που με έκπτωση ελαφρώς μεγαλύτερη του 8% είναι ο κ. Δημήτρης Ορφανίδης. Το πρώτο θέμα, ούτως ή άλλως, που είναι η ψήφιση πίστωσης, είναι σαφώς ομόφωνο. Το δεύτερο θέμα θα μας εξηγήσει ο κ. Φιλιππίδης, είναι το ζήτημα του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, η διαδικασία ανάθεσης στον εργολάβο. Η έκπτωση η οποία δόθηκε είναι από τον Ορφανίδη του Δημήτρη, με έκπτωση 8 και κάτι λίγο. Συμφωνούμε να εγκριθούν σαν προσωρινός ανάλογος. Θα περιμένουμε ένα διάστημα για να γίνει, εάν παρουσιαστούν ενστάσεις, θα γίνει καινούργια Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα καθορίσει τον οριστικό ανάλογο, ο οποίος, εάν δεν γίνουν ενστάσεις και αν δεν υπάρχουν προβλήματα, θα είναι αυτός και τέλος.